Λοιπόν, περνώντας στο τελευταίο αλλά πολύ κρίσιμο κλινική εξέταση που την έχουμε πολύ υποτιμημένη session, θα ήθελα λίγο για λόγους σχεδιασμού, το είπαμε τους λιγότερους πριν, θα ήθελα λίγο πρώτον από τα διάφορα, δηλαδή από τους εικονικούς, τους διαδραστικούς, τα διαδραστικά σεμινάρια, τις ομιλίες, το κτλ. Θέλω λίγο τη γνώμη σας, τι σας αρέσει περισσότερο και γιατί, τι είναι αυτό, για να μπορούμε να ξέρουμε τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει αντίστοιχα και θα θέλατε να αλλάξει, και επίσης λίγο να πούμε ξανά τα θέματα που ήδη έχουν μπει. Ποιος θα ήθελε? Τι σας αρέσει, και υποψήφια θέματα που θα θέλατε να ακούσετε. Λοιπόν, ελάτε λίγο από εδώ σας παρακαλώ, Πέτρο. Έλα λίγο ως chairperson από εδώ. Στέλιο, λίγο στο μικρόφωνο σας παρακαλώ. Όσον αφορά, θα ήθελα να ξαναδώ το debate όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή την επόμενη μέρα να παρουσιάζει στο debate κάποιος από τους μαθητές και να υπάρχει πιο πολύ ένταση και διαμάχη. Πολύ ωραία. Άλλος. Ποιος έχει έρθει για πρώτη φορά? Είναι κανένας που είναι για πρώτη φορά στο σχολείο ή όλοι έχουν έρθει? Α, πολλοί κόσμος. Λοιπόν, για να μας πούν λοιπόν αυτοί που ήρθαν για πρώτη φορά, τι άρεσε, τι δεν άρεσε. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Ήταν πολύ όμορφα όλα, πολύ διδακτικά. Για μένα που είμαι και ειδικευόμενος γιατρός, ήταν πολύ ερεθιστικά, με πολύ update γνώση. Μου άρεσε και ο εικονικός ασθενής που το συναντούσα για πρώτη φορά. Μου αρέσει αυτό το κύκλωμα, δηλαδή οι επιλογές που μπορεί να σε επιστρέφουν πίσω και να αναθεωρήσεις τη σκέψη σου. Νομίζω ότι μου κέντρισε αρκετά το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Άλλος από πρώτη φορά, ποιος είναι για από πρώτη φορά? Ποιοι σήκωσαν πριν τα χέρια να μας πούνε λίγο? Παρακαλώ λίγο στο μικρόφωνο. Ένα μικρόφωνο παρακαλώ. Και τι δεν σας άρεσε, δηλαδή, δεν είναι μόνο το μ' άρεσε. Εδώ πρέπει να βγάλουμε λίγο πτυροποποιήσεις. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την όλη διοργάνωση. Πάντως, θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν. Άκουσα από τους παλιότερους πόσο γινόταν τα περασμένα χρόνια και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο διδακτικό και πολύ πιο το θέμα συμμετοχής στο δικό μας. Δηλαδή, κάπου το βρήκα το βραδινό με το επόμενο πρωινό το ίδιο θέμα, κάπου δεν μας πρόσφερε ιδιαίτερα. Δηλαδή, ένα από τα δύο, όπως έγινε τουλάχιστον φέτος, θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Αυτή είναι η δικιά μου παρατήρηση στο θέμα το. Ωραία. Κάτι άλλο? Κάτι που θα θέλατε να μείνει, να μην αλλάξει, να τα αλλάξουμε όλα? Να το πάρουμε και λίγο και εκεί πέρα. Περισσότερα εικονικά σενάρια επίσης, είναι πολύ πιο εκτελεστικά. Εικονικά σενάρια. Αυτό όμως το έχουμε αρκετά. Δηλαδή, επειδή τα καταμέτρησα, τα κλινικά περιστατικά που τις 4 μέρες που παρουσιάστηκαν είναι 52. Δηλαδή, έχει έναν καλό όγκο. Θέλετε να είναι, δηλαδή μετά... Δηλαδή, πιο πολλές γνώσεις μένουν πρακτικά θέματα, Θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν περισσότερο θεωρητική και λιγότερο πρακτική ισορροπία? Σε συγκεκριμένα θέματα νομίζω ότι ήταν υπερβολή η θεωρητική γνώση. Υποτίθεται ότι περισσότεροι έχουμε το αντικείμενο, το κατέχουμε. Μπορείτε λίγο να μας πείτε ένα-δύο για να καταλάβουμε λίγο τη σκέψη σας? Ήταν υπερβολή το θέμα της λιθίασης. Έτσι, οι αρχικές θεωρήσεις της λιθίασης, ναι. Θα το ήθελα πιο πολύ σε πραγματικά πράγματα. Και επίσης ένα άλλο θέμα ήταν κατά πόσον έναν ουρολόγο της πράξης τον ενδιαφέρουν όλες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Που καλώς ή κακώς στην καθημερινή πράξη δεν μας ενδιαφέρει αν το ηλεκτρόδιο έχει χαλάσει, αν δεν έχει χαλάσει ή στο πότε θα τα αλλάξουμε. Υπάρχει άνθρωπος που πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά στο κάτω-κάτω και είναι και αυτό. Ναι. Εκεί πέρα. Υπάρχει βέβαια και η σκέψη, το οποίο και το είπαν έμεσα, ότι να ρωτήσετε πότε έγινε συντήρηση και για να ξέρουμε όταν κάποιες απλές πέτρες, έτσι και όλοι μας έχουμε κάποιες εμπειρίες, το στέλνεις και ξαναχτυπάει, ξαναχτυπάει, δεν σπάει. Και μετά το στέλνεις τρεις λιθοδοριψίες. Εγώ είχα έναν ασθενή που είπε, έκανε τρεις λιθοδοριψίες και στην τέταρτη που πήγε κάπου αλλού, γιατί ήταν με καμένο ηλεκτρόδιο, γιατί το τζελ δεν ήξερα να το βάλουν, γιατί. Με αυτή την έννοια είχαμε πει ότι να πούμε πέντε βασικά,
Ας πούμε, αυτή η κίνηση που είπαν ότι απαγορεύεται γιατί το γεμίζει με τέτοιο, την έκαναν κλασικά. Ο τεχνικός την έκανε και το άπλωνε, ας πούμε, πάνω σου χάρη. Οπότε, ναι, επίσης για λιθίαση, όντως, το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο δεν θέλουμε να είναι τα ίδια. Για λιθίαση έχουν, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος έχει κάνει 2 φορές 2 ώρα. Για λιθίαση με παραστατικά, με περιστατικά. Μπορείτε να τα βρείτε στα παλιότερα μέσα, είναι όλα τα σχολεία υπάρχουν σε τέτοιο. Αλλά είναι καλή η παρατήρηση αυτή, προσπαθούμε. Κάποια πράγματα βέβαια, άλλος. Τα βίντεο δεν παίζουν στο iPad από το ΙΜΟΠ. Τα βίντεο δεν παίζουν στο iPad. Τα όσα έχει στο ΙΜΟΠ. Όχι, τα χειρουργικά πάντως παίζουν. Στο δικό μου το. Όχι, παίζουν, Στέλιο, γιατί συνέχεια τα παίζω και... λοιπόν, να βαλάτι. Πω κάτι για τον εικονικό ασθενή που γίνεται η θεωρία, μετά το παρουσιάζει και πάμε στα σωστά, αυτό που αποφασίζει το κοινό. Καλό θα ήταν να δώσουμε παραπάνω χρόνο, να δούμε και οι λάθος επιλογές που οδηγούν και να το σχολιάζουμε αυτό ή που καταλήγει ο ασθενής και ξανά δει περισσότερο χρόνο στη διάδραση αυτού του πράγματος. Οκ. Okay. Αλλά... Και ετοιμαστείτε τι θα θέλατε του χρόνου να ακούσετε. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να γίνει, τι σκέφτομαι. Γιατί είμαστε μια παρέα, μεγάλη, και αν είναι εφικτό. Πώς όταν μαζευόμαστε κάποια άτομα, φίλοι, γνωστοί, ουρολόγοι, παίρνουμε τηλέφωνο για κάποια προβλήματα, επειδή είμαστε περισσότεροι, είμαστε ιδιώτες, τι θα μπορούσε να γίνει το ρόλο και αν γίνεται όπως σας είπα. Κατά την πρώτη μέρα, όσοι θέλουν να αφήνουν σε κάπως να γράφουν κάποιο περιστατικό δύσκολο που αντιμετωπίζουν, και είναι συχνά κάποια δύσκολα περιστατικά που έχουν στο ιατρείο μας, και στο τέλος, σε κάποιο απογευματινό meeting, ή όλα ή τα πιο σπουδαία να τα συζητάμε, όπως κάνουμε σαν παρέα. Έχω αυτό. Και τι θα έκανε ο καθένας, δηλαδή που μας προβληματίζουν, που έχουν δυσκολίες, δηλαδή στην πράξη. Γιατί έχουμε πολλά περιστατικά που μας δυσκολεύουν στο ιατρείο, που δεν μπορούμε. Λοιπόν, να δούμε αν θα πιάσει. Εγώ πάρα πολύ θα το ήθελα, το έχουμε πολλές φορές. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι επειδή τώρα είμαστε ζεστοί και χαρούμενοι που πήραμε γνώση, βρεθήκαμε εδώ, μετά η καθημερινότητα μας τρώει. Εμείς, κύριε Σπάχο, θέλω να μου κάνετε ένα τέτοιο, όσοι είναι με κωδικό, να μπορούν να ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους και το ιστορικό για να κάνουμε τη συλλογή. Και άμα βγουν επαρκή περιστατικά, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε με ένα τώρα περιστατικό, έτσι. Άμα βγουν επαρκή περιστατικά, σας υπόσχομαι ότι τουλάχιστον ένα απόγευμα, ξεκινήσουμε με ένα απόγευμα, το 2ωρο, έτσι. Θα μοιραστούνται στις 2 αίθουσες για να, είναι, να μπορούν να συμμετέχετε. Οι 2 αίθουσες αυτό νόημα έχουν. Να είστε λίγο να μπορείτε ο καθένας να λέει τη γνώμη του. Έτσι. Δηλαδή κερδίζουμε χρόνο, σαν να κάνουμε 4 ώρες είναι. Και την άλλη μέρα θα παρουσιάζεται πώς αντιμετώπισε κάθε ομάδα, τι πρότεινε. Έτσι. Το ωραίο, το ενδιαφέρον θα είναι βέβαια να μας στέλνει και περιστατικά όπως εσείς τα αντιμετωπίσατε. Κύριε Βάιε Παπαδημητρίου, μας βάλατε εκείνο, μας στείλατε και το ωραίο το βιντεάκι με εκείνο εκεί πέρα που έβγαινε και το έχουμε στα quiz. Και μετά δεν μας είπατε τι κάνατε π.χ. Θα θέλαμε να μάθουμε τι έγινε αυτό το περιστατικό. Γιατί δεν είναι μόνο τι είναι και τι έγινε, πώς πήγε. Δηλαδή, αφού λέμε τι κάνουμε, μετά να μας πει εγώ έχω κάνει αυτό και πήγε έτσι. Γιατί είναι δύσκολο. Εκτός αν κάποιος έχει, μπορούμε να κάνουμε και άλλη μια ώρα, ένα session που να φέρει ο καθένας ένα δύσκολο περιστατικό που τούτυχε την τελευταία εβδομάδα και τώρα είναι το δίλημά του. Έτσι. Όπου αυτό θα είναι μικρότερο το session. Άλλο. Τι θα θέλατε να ακούσετε του χρόνου, τι θέματα. Να τα ξαναπούμε λίγο γιατί ήμασταν λίγοι. Αυτά που είπατε, όσοι είπαν πριν να πούνε, εγώ τα θυμάμαι γιατί τα είχαμε γράψει. Τι θέλετε να ακούσετε για του χρόνου. Ναι, στο μικρόφωνο. Ορίστε. Θέλετε να ακούσετε εκεί πέρα αυτά που δεν υπάρχει λύση. Μάλιστα, άλλο. Άλλο. Στο μικρόφωνο. Ουρολιμώξεις. Τι από τις ουρολιμώξεις... Αυτά στην καθημέρα πράξη που βλέπουμε. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν... πρώτο επεισόδιο γυναίκας 30 ετών. Όχι. Πες μας λοιπόν τι ουρολιμώξεις. Μην το λέτε γενικά, γιατί εδώ είναι εστιασμένο σχολείο. Βλέπετε, είμαστε... Υποτροπία
πρωτόκολλα υποτροπιαζόμενων ρυλουμόξεων και επιπλεγμένων. Περισσότερο. Okay. Και ειδικές ομάδες ασθενών. Γιατί ο Τάσος Αθανασόπουλος που είναι εδώ πέρα είχαν πει για τις ρυλουμόξεις γυναίκες στις επιπλοκές πέρυσι, έτσι. Πρόπερση πότε ήταν. Που να το ξαναδούμε λίγο πιο αναλυτικά, ίσως και με τα φάρμακα. Να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Βαλάντης, ίσως θα πρέπει να επικεντρώσουμε πιο πολύ συγκεκριμένα στη φαρμακολογία, στις αντιβιώσεις, ποια αντιβίωση δίνουμε πού, πώς δρά, τι σημαίνει ανθεκτικά στελέχη. Με αυτή την έννοια, δηλαδή είναι στη θεραπεία. Κάποιος είχε πει για στενώματα, τι θέλει από στενώματα αυτός που είχε πει στενώματα ουρήθρας, ποιος το είχε πει. Εσείς, λίγο το μικρόφωνο μας πει ακριβώς τι στένωμα, δηλαδή πλαστικές, extraordinary. Μεγάλες ή τα στενοματάκια. Τα στενοματάκια, πόσες φορές, όλη την αντιμετώπιση, από τη διαστολή, από την ουρυθροτομία, πόσες ουρυθροτομές, πότε πλαστική, τι πλαστική, σε ποια σημεία η πλαστική. Μάλιστα. Κάθε πότε διαστολές. Για στενώματα ουρύθρας. Μάλιστα. Άλλο. Πολύ ωραία. Άλλος. Στέλιο. Πρόρεξη προμάτιση, είχαμε πει. Μάλιστα. Άλλο θέλει πρόρεξη προμάτιση. Παρακαλώ, εδώ το μικρόφωνο. Χειρουργική περονή. Χειρουργική περονή, ναι. Άλλος. Και κάποιος είπε για την υπογονιμότητα, όταν πάμε να στείλουν και φεύγει για IVF, πώς προετοιμάζουμε τον ασθενή, τον άνδρα. Έτσι. Κύριε Κούκο, τι θα θέλατε να ακούσετε πάνω σε αυτό. Λίγο στο μικρόφωνο. Βασικά, το πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνδρα, γιατί δεν είναι άνδρα, είναι ζευγάρι πλέον υπογόνιμο, όταν έρχεται η πρώτη φορά στο γιατρό μας. Και όλη γενικά την προετοιμασία για αυτό που είπατε, όταν δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε κάτι σαν ουρολόγοι και πρέπει αναγκαστικά να πάνε σε ένα κέντρο εξωματικής. Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνει ο άνδρας, τι οδηγίες πρέπει να του δώσουμε και τι πρέπει να προσέξουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση. Λοιπόν. Έχουμε δύο πολύ έμπειρους κλινικούς γιατρούς και αυτό θα το κάνουμε έργο, δηλαδή ξεχνάμε το πάρα πολύ βασικό βήμα. Και για έναν έμπειρο κλινικό γιατρό θεωρώ ότι μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων με μια καλή κλινική εξέταση. Αυτή η κλινική εξέταση μπορεί, η γνώση μπορεί να κωδικοποιηθεί, ένα, που είναι και το project για την αγριά 14 με 16 για την ούρηση. Και πάμε για την ογκολογία και ανδρολογία του χρόνου στο σχολείο. Ένα. Και δεύτερον, τα μυστικά αυτά μεταφέρονται ή πρέπει, Τάσο και Πέτρο, να τους παίρνετε από το χέρι και να τους δείξουμε τα μυστικά τους νεότερους. Γίνεται αυτό να γίνει ακαδημαϊκό μάθημα. Επειδή είναι δύσκολο, έβαλα δύο έμπειρους και φίλους που ξέρω ότι δεν θα με βρίζουν μετά για το θέμα, να μας τα πούνε.